Μόλις 10 ημέρες μας χωρίζουν από την εκλογική αναμέτρηση της 25ης Ιουνίου και ήδη στην περιφέρεια έχουν παραλυφθεί τα νέα ψηφοδέλτια τα οποία θα μοιραστούν στα εκλογικά τμήματα του νησιού. Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Παναγός Κουφέλλος τόνισε ότι ήδη έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες προετοιμασίες. Υπογράμμισε ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα ψηφοδέλτια της προηγούμενης αναμέτρησης, ενώ τόνισε ότι η μετάδοση των αποτελεσμάτων θα γίνει πιο γρήγορα από τις εκλογές του Μαΐου, αφού δεν υπάρχει πλέον σταυροδοσία. Από πλευράς τουλάχιστον Περιφερειακής Αρχής και Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου είμαστε καθόλου έτοιμοι. Όλα τα συνεργεία έχουν συγκροτηθεί, ήδη έχουν εκδοθεί οι αντίστοιχες τουλάχιστον αποφάσεις. Αυτό που είναι βασικό και πρέπει να προσέξουν όλοι οι ψηφοφόροι είναι ότι έχει αλλάξει, είναι καινούργια τα ψηφοδέλτια που έρχονται. Είναι με τη σειρά κατάταξη την οποία έχουν καταθέσει πολιτικά κόμματα και έχουν αποστείλει, έχουν συγκεντρωθεί όλα τα ψηφοδέλτια, βρίσκονται ήδη στην Περιφερειακή Αρχή, εδώ στην περιφέρεια, μέσα στο κτίριο, τα οποία θα δοθούν στους εκλογικούς αντιπροσώπους για να μπορέσουν να μοιραστούν σε όλα τα εκλογικά τμήματα. Πρέπει μεγάλη προσοχή από πλευράς ψηφοφόρων να μην χρησιμοποιήσουν τις προηγούμενες εκλογικές αναμέτρησης της 21 Μαΐου, αλλά μόνο αυτές οι οποίες έχουν έρθει. Θα παρακαλέσω, θα δοθούν βέβαια και οι ιδιαίτερες οδηγίες από τους εκλογικούς αντιπροσώπους εκεί πέρα, ότι δεν χρειάζεται σταυρό. Αυτό είναι, πάει με λίστα, άρα θα βάλουμε μόνο το ψηφοδέλτιο. Το λέω περισσότερο για τους μεγαλύτερους σε ηλικία ανθρώπους, για να ξέρουν, να έχουν μία ενημέρωση. Και τέλος, η μετάδοση των αποτελεσμάτων είναι πάλι η ίδια με τις καινούργιες συσκευές οι οποίες θα έχουν δοθεί σε όλους τους εκλογικούς αντιπροσώπους, οι οποίες φεύγουν κατευθείαν στο σύστημα κάτω του Υπουργείου Εσωτερικών, όπου το καταχωρεί η συγκεκριμένα Singular Logic, καθώς επίσης φεύγει και ένα ηλεκτρονικό μήνυμα το οποίο έρχεται στην Περιφερειακή Ενότητα, στην έδρα της Περιφέρειας, όπου καταμετρούνται όλες, δηλαδή δίνονται όλα τα αποτελέσματα ώστε να έχουμε ένα δεύτερο, και αυτό πάλι εμείς με τη σειρά μας μέσω ήριδα το αποστέλνουμε πάλι στο Υπουργείο Εσωτερικών για να γίνει και η διασταύρωση των στοιχείων. Τα συνεργεία από πλευράς μας είναι έτοιμα, όπως είπα και πριν. Είναι οι άνθρωποι μας όπου δούλεψαν και τις 21 Μαΐου, θα δουλέψουν και τώρα. Και πιστεύω ότι όπως στις 21 Μαΐου είχαμε μία τουλάχιστον πάρα πολύ καλή διεξαγωγή των εκλογών, χωρίς κάποια προβλήματα. Κάποια τεχνικά προβλήματα μπορεί να υπήρξαν στην αρχή, αλλά αυτά διορθώθηκαν άμεσα. Θα διεξαχθούν και στις 25 Ιουνίου. Σε πολλές περιφερειακές ενότητες υπήρξαν προβλήματα με τα τάμπλετ. Ναι. Δεν λειτουργούσαν. Αυτό ήταν ένα πρόβλημα από το σύστημα. Περισσότερο ήταν το θέμα του σήματος που δεν είχαν, το οποίο όμως διορθώθηκε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Στην αρχή και σε εμάς είχαμε και στον Αϊστράτη πρόβλημα, αλλά και σε 2-3 εκλογικά τμήματα εδώ πέρα στη Λέσβο. Αυτό διορθώθηκε, ενημερώθηκε κάτω και ο κύριος Σέφορος εδώ, αλλά και στο Υπουργείο Εσωτερικών, και μέσω της εταιρείας μπορούσε και διορθώθηκε, και έτσι έγιναν, δηλαδή η μετάδοση των αποτελεσμάτων έγινε όπως προβλέπεται από τον νόμο, μέσω αυτού της συσκευής ασφαλούς αναγνώρισης τέλος πάντων μηνυμάτων. Αναμένεται να έχουν και στις δεύτερες εκλογές τόσο γρήγορα τα αποτελέσματα. Ναι, και αυτό πρέπει να το πούμε ότι, ότι βοήθησε. Μπορεί να ήταν κάτι πρωτόγνωρο σε εμάς να στείλουμε μέσω της συσκευής, της έξυπνης αυτής και ασφαλούς συσκευής, αλλά θεωρώ ότι θα είναι ακριβώς το ίδιο, θα είναι πολύ πιο γρήγορα, καθότι πλέον δεν έχουμε καταμέτρηση σταυρών, είναι μονάχα τα ψηφοδέλτια. Άρα και οι συνάδελφοι, οι δικηγόροι, οι δικαστικοί αντιπρόσωποι που θα είναι εκεί θα μπορέσουν να καταμετρήσουν πιο γρήγορα τα ψηφοδέλτια και να στείλουν το αποτέλεσμα τόσο στο Υπουργείο Εσωτερικών όσο και σε εμάς εδώ στην Περιφέρεια.